και πάντοτε είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας μας. Και αυτό γιατί παραμένει ανόφευκτη, όπως ακριβώς την παρέλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και την συνεχίζουν μέχρι σήμερα οι διάδοχοί τους, οι επίσκοποι και οι ιερείς με τα ιερά μυστήρια που τελούν στους ιερούς ναούς. Την αλήθεια αυτή την αρνούνται οι διάφοροι αιρετικοί. Αδελφέ μου, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η ανοιχτή αγκαλιά του Χριστού και για τη δική σου σωτηρία. Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Χθες, πρώτη Κυριακή των νηστεών στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία μας εόρτασε, όπως θα έλεγε ο αείμνηστος σοφός καθηγητής της θεολογίας Παναγιώτης Μπρατσιώτης, η Εκκλησία μας χθες εόρτασε την ονομαστική της εορτή. Η ονομαστική εορτή της Εκκλησίας μας είναι η Ορθοδοξία. Χθες ήταν Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ο τίτλος αυτής της εκπομπής είναι επίσης Ορθοδοξία. Και γι' αυτό σήμερα δεν είναι δυνατόν παρά να ομιλήσουμε για την Ορθοδοξία, την Εκκλησία μας, τη γλυκιά μας μάνα, να εκφραστούμε έτσι, αυτή που μας ανατρέφει ως Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ο κύριος Ζώγας, ο εκλεκτός συνεργάτης μας, έχει να υποβάλει ερωτήματα πάνω στο μέγα θέμα Ορθοδοξία. Κύριε Ζώγα, έχετε το λόγο. Κύριε Σωτηρόπουλε, πρωτού προχωρήσουμε στην εκπομπή, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αγαπητούς τηλεθεατές τους αριθμούς τηλεφώνων του σταθμού, το 3617-285, επαναλαμβάνω, 3617-285 και 3637-810, 3637-810. Εάν θέλετε, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και για μισή ώρα μετά τη λήξη εκπομπής θα είμαστε εδώ. Ναι, κύριε Σωτηρόπουλε, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που έχουν σχέση όχι μόνο με τη λέξη, με τον όρο Ορθοδοξία, αλλά και με τη φύση, την αποστολή της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και αρχή ας κάνουμε από το όνομα. Τι σημαίνει ο όρος Ορθοδοξία, γιατί όλοι ακόμα Ορθοδοξία, Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά δυστυχώς πολλοί Χριστιανοί Ορθόδοξοι αγνοούν το βαθύτερο νόημα, όχι μόνο την ετυμολογία, αλλά και το βαθύτερο νόημα. Θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσετε, εν συντομία βέβαια, τι σημαίνει ο όρος Ορθοδοξία. Ο όρος Ορθοδοξία. Το όνομα Ορθοδοξία, αγαπητοί τηλεθεατές, το όνομα της Εκκλησίας μας είναι ένα όνομα που συγκινεί εμάς τους Ορθοδόξους και μας συγκινεί όσο βεβαίως ελάχιστα ονόματα. Πρώτα μας συγκινεί το όνομα του αρχηγού της πίστεως, του Χριστού, και έπειτα μας συγκινεί το όνομα Ορθοδοξία. Αλλά όσο συγκινεί εμάς τους Ορθοδόξους το όνομα Ορθοδοξία, τόσο ερεθίζει τους ετεροδόξους και μας λένε πού βρήκατε το όνομα Ορθοδοξία. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή το όνομα Ορθοδοξία. Ασφαλώς δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή το όνομα Ορθοδοξία, αλλά η Ορθοδοξία στηρίζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό είναι το σπουδαίο. Πολλές λέξεις δεν υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Υπάρχει όμως, υπάρχουν οι έννοιες, υπάρχουν τα πράγματα και εκείνα που μας ενδιαφέρουν είναι κυρίως οι έννοιες, τα πράγματα. Ο όρος Ορθοδοξία είναι σύνθετος από το ορθός και δόξα, δοκό, δόξα, ορθή δόξα σημαίνει Ορθοδοξία, ορθή δόξα, ορθή δοξασία, ορθό δόγμα, ορθή πίστης.
Αυτό σημαίνει ορθοδοξία. Ορθή δόξα, ορθό δόγμα, ορθή πίστης. Είμαστε ορθόδοξοι και πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει το όνομά μας, ορθόδοξος. Ορθόδοξος είναι αυτός που πιστεύει στο ορθό δόγμα, έχει την ορθή πίστη. Αυτός ο όρος εμφανίστηκε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και τον οικειοποιήθηκε η Εκκλησία μας για να διακρίνεται από τις άλλες ομολογίες που είχαν δημιουργηθεί, από τις αιρέσεις. Οι αιρέσεις νόθευσαν την πίστη και για να διακρίνεται η Εκκλησία μας από τις αιρέσεις πρόσθεσε δίπλα από τη λέξη Εκκλησία ή πρώτης λέξεως Εκκλησία τον προσδιορισμό Ορθόδοξος. Ορθόδοξος η Εκκλησία ή Εκκλησία Ορθόδοξος ή με μια λέξη Ορθοδοξία. Είναι δηλαδή η Ορθοδοξία, η ορθή πίστης, ο χριστιανισμός ανώθευτος στη γνήσια και αυθεντική του μορφή. Μέσα στην Ορθοδοξία υπάρχουν όλες οι αλήθειες που απεκάλυψε ο Θεός στον άνθρωπο, ανώθευτες, άπευθος χρυσός, χρυσός 24 καρατίων, θα μπορούσαμε να εκφραστούμε έτσι. Δεν έχει η Ορθοδοξία μεταβάλει από τις αλήθειες της πίστεως ούτε μία αλήθεια. Διατηρεί όλες τις αλήθειες όπως τις φανέρωσε ο Θεός δια των προφητών, δια των Αποστόλων και δια του Υιού του, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στον κόσμο. Η Ορθοδοξία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που ομολογούμε όταν απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Ο Χριστός μία Εκκλησία δημιούργησε στον κόσμο διότι μία πίστη παρέδωκε, τη σωστή πίστη. Όπου υπάρχει μία πίστη, η σωστή πίστη, εκεί υπάρχει η Ορθοδοξία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Βέβαια και οι άλλες ομολογίες διατείνονται ότι έχουν την αλήθεια. Ισχυρίζονται ότι έχουν την αλήθεια. Άλλο ζήτημα όμως να ισχυρίζεσαι κάτι και άλλο να μπορείς να αποδείξεις αυτό που ισχυρίζεσαι. Εμείς οι Ορθόδοξοι αποδεικνύουμε ότι πιστεύουμε σήμερα στον 20ο αιώνα όσα πίστευε η αρχαία Εκκλησία των 8 πρώτων αιώνων. Δεν αλλάξαμε εντελώς τίποτε από την πίστη. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία, μια γραμμούλα. Διότι και το ελάχιστο εάν αλλάζαμε από την πίστη, δεν θα ήμασταν ορθόδοξοι, θα ήμασταν κακόδοξοι, αιρετικοί. Δεν αλλάξαμε τίποτε. Εγώ τουλάχιστον αναρρύθμιτες φορές έχω προκαλέσει τους ετεροδόξους να υποδείξουν και να αποδείξουν ότι αλλάξαμε έστω μία μικρή διδασκαλία πίστεως, μία δογματική διδασκαλία. Δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τέτοιο πράγμα. Συμβαίνουν δε και μερικά σημεία στην Ορθοδοξία, μερικά θαύματα που δεν συμβαίνουν σε ετεροδόξους και αποδεικνύουν και αυτά ότι η αλήθεια ολόκληρη που απεκάλυψε ο Θεός στον κόσμο υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κύριε Σωτηρόπουλε, άλλη ερώτηση. Τι νόημα έχει η χθεσινή εορτή, η εορτή της Ορθοδοξίας? Δηλαδή γιατί γιορτάζουμε σε τελική ανάλυση? Η χθες Κυριακή της Ορθοδοξίας η Εκκλησία μας εόρτασε τον θρίαμβό της εναντίον πασών των γεγεννημένων αιρέσεων, όπως εκφράζεται ως αρχαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας, εναντίον όλων των αιρέσεων. Διαμέσου των αιώνων εμφανίστηκαν πολλές αιρέσεις, όπως είχε προείπει ο Κύριος, όπως είχαν προείπει οι Απόστολοι. Εμφανίστηκαν πολλές αιρέσεις που θέλησαν να διαλύσουν την αλήθεια,
και να ματαιώσουν τη σωτηρία του ανθρώπου. Η Εκκλησία αντεπεξήλθε εναντίον όλων των αιρέσεων και νίκησε, δεν έσβησε η Ορθοδοξία. Σε μια στιγμή, την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου, παραδείγματος χάρη, φάνηκε ότι η Ορθοδοξία στην Ανατολή περιορίζεται στο ελάχιστον και σβήνει και επικρατεί ο αριανισμός. Τότε αριανοί με στόματα προπετή και αυθάδη πλησίασαν τον Μέγα Αθανάσιο, τον μεγαλύτερο αγωνιστή της πίστεως, και με σαρκασμό του είπαν: «Ρε Αθανάσιε, δεν βλέπεις ότι έμεινες μόνος, όλοι σε εγκατέλειψαν, λοιπόν να καταθέσεις τα όπλα». Τότε ο ήρωας απάντησε: «Ένας εναντίον όλου του κόσμου, ένας εναντίον όλου του κόσμου». Και πολέμησε ο Μέγας Αθανάσιος με τους ολίγους αγωνιστάς που είχε γύρω του και νίκησε, και η Ορθοδοξία απλώθηκε πάλι σε ολόκληρη την Ανατολή και ζει από την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου μέχρι σήμερα 20 αιώνες και θα ζει στους αιώνες. Κύριε Σωτηρόπουλε, είναι δεδομένο, κύριε Ζώδα, από τον ίδιο τον Κύριο, τον αρχηγό της πίστος, τον Χριστό, ότι η αλήθεια θα υπάρχει σε όλους τους αιώνες για να βρίσκουν οι άνθρωποι καταφύγιο και ανάπαυση και σωτηρία. Είναι ο Χριστός άνθρωπος. Είπε ότι θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και όλες οι σκοτεινές δυνάμεις του Άδου δεν θα μπορέσουν να υπηρεσίσουν της Εκκλησίας, και το βλέπουμε αυτό. Η Εκκλησία όλους τους αιώνας πολεμείται. Πολεμείται λυσοδός απ' έξω. Πολεμήθηκε τους τέσσερις πρώτους αιώνας από τους Ιουδαίους, φανατικοτάτους ανθρώπους, και από τους Ρωμαίους και τους ιδωλολάτρες, από τα μεγάλα εκείνα θηρία της Αβύσσου που λέγονταν Ρωμαίοι Αυτοκράτορες, που εσφαγίαζαν συνεχώς τους χριστιανούς, ποταμοί αιμάτων μαρτύρων της πίστεως έρευσαν την εποχή εκείνη. Πολεμείται σε όλους τους αιώνας, πολεμείται λυσοδός, πολεμείται απ' έξω, υπονομεύεται από μέσα, προδίδεται από μέσα, από κακούς εκπροσώπους, από ασυνεπείς χριστιανούς, και εν τούτης δεν διαλύεται η Εκκλησία, δεν διαλύεται και δεν χάνεται η αλήθεια, υπάρχει μέχρι σήμερα, και η ύπαρξή της μέχρι σήμερα εγγυάται ότι θα υπάρχει σε όλους τους αιώνας. Ο Απόστολος Ιωάννης στην Δευτέρα Καθολική του Επιστολή λέγει ότι η αλήθεια με θυμών έστε εις τον αιώνα. Η αλήθεια της πίστεως θα είναι πάντοτε μαζί με τους πιστούς, δεν θα χαθεί ποτέ. Ο ήλιος της Ορθοδοξίας δεν θα εκλείψει ποτέ, θα σκιάζεται και σκιάζεται από νέφη, αλλά τα νέφη διαλύονται, ο ήλιος δεν διαλύεται, καταβγάζει τους αιώνες. Κύριε Σωτηρόπουλε, τι σχέση έχουν με την εορτή της Ορθοδοξίας τα χθεσινά αναγνώσματα, και το Ευαγγελικό και το Αποστολικό? Δηλαδή, γιατί διαβάστηκαν ειδικά αυτές οι περικοπές? Χθες ως Αποστολικό ανάγνωσμα διαβάστηκε μια περικοπή, αρκετά μεγάλη περικοπή, από την προς Εβραίους Επιστολή. Αυτή η περικοπή είναι, θα έλεγα, ο ύμνος της πίστεως. Όπως μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει ο ύμνος της αγάπης, ο ύμνος της Αναστάσεως στο 15ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους Επιστολής, ο ύμνος της αγάπης στο 13ο της 1ης προς Κορινθίους Επιστολής, έτσι και στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής υπάρχει ο ύμνος της πίστεως. Υπέροχος ύμνος, υψώνει τον πιστό άνθρωπο μέχρι τα άστρα του ουρανού, διηγείται σε αδρές γραμμές, πολύ δυνατές, και με πολύ συγκινητικό λόγο ο Απόστολος τα κατορθώματα της πίστεως. Δια πίστεως οι Άγιοι πάντες κατηγονήσαν το βασιλείας, εργάσαν το δικαιοσύνη, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός,
ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυρίαν πολέμου, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, άλλοι ετυμπανίστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν υγιείς δέρμασιν, ιστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Ένας υπέροχος ύμνος που προκαλεί συγκίνηση και συγκλονισμό στις πιστές καρδιές. Επειδή λοιπόν χθες γιορτάζαμε τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας, τον θρίαμβο της πίστεως, γι' αυτό επελέγει ως καταλληλότατο ανάγνωσμα το εγκόμιο της πίστεως από τον Απόστολο σε αυτή την περίφημη, με αυτή την περίφημη περικοπή της προς Εβραίους επιστολής. Και το ευαγγελικό ανάγνωσμα έχει σχέση με την εορτή της Ορθοδοξίας. Τι είπε σύμφωνα με το ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, όταν ο Αθαναήλ εξεδήλωσε αμφιβολίες για το πάνω στο λόγο του Φιλίππου ότι βρήκε το Μεσσία, ότι είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, και είπε είναι δυνατόν να προέρθει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ, ένα κακόφημο χωριό. Τότε ο Φίλιππος είπε στον Αθαναήλ, έρχου και είδε, έλα να ειδείς εκ πείρας. Έλα να ειδείς και εσύ τον Ιησού και θα πιστείς ότι είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Και στους ετεροδόξους και στους απίστους μπορούμε εμείς οι Ορθόδοξοι να πούμε έρχεστε και είδετε. Ελάτε να ειδείτε ότι όντως η Ορθοδοξία δικαιώνει το όνομά της, είναι η ορθή δόξα, το ορθό δόγμα, το ορθό πίστη, μια πίστη η οποία κάνει θαύματα, μια πίστη η οποία θριαμβεύει 20 αιώνες μέχρι σήμερα. Έλα, εσύ ο δύσπιστος, εσύ ο άπιστος, εσύ ο ετερόδοξος, ο αιρετικός, έλα να γευθείς την ορθόδοξη πίστη, να ζεις την ορθόδοξη πίστη και να ειδείς εκ πείρας ότι είναι η αλήθεια. Διαβάστηκε επίσης χθες το ευαγγελικό ανάγνωσμα της κλήσεως Αποστόλων, του Φιλίππου, του Αθαναήλ, διότι θέλει να δείξει ότι η Ορθοδοξία είναι ιεραποστολική. Οι Ορθόδοξοι πρέπει να κάνουν έργο ιεραποστολικό, ο ένας να φέρει κάποιον άλλον, κάποιος άλλος στην πίστη, στο Χριστό, όπως ο Φίλιππος έφερε τον Αθαναήλ, όπως ο Ανδρέας έφερε τον αδελφό του, τον Σίμωνα Πέτρο. Πρέπει όλοι οι χριστιανοί να έχουμε ιεραποστολικό ζήλο, να έχουμε ενδιαφέρον για τη σωτηρία των συνανθρώπων, για τη δόξα της Ορθοδοξίας, για τη δόξα του Χριστού, και με ωραίο τρόπο και με κάθε ωραίο τρόπο να αγωνιζόμεθα να φέρουμε ψυχές στην Ορθοδοξία και στο Χριστό. Όταν έρχεται μια ψυχή στην Ορθοδοξία, έρχεται φυσικά και στο Χριστό, τον αρχηγό της πίστεως. Κύριε Σωτρόπουλε, ποια είναι η διαφορά της Ορθοδοξίας από τις διάφορες χριστιανικές ομολογίες ή τις λεγόμενες εκκλησίες ηλίδων? Ήδη, κύριε Ζώγα, με όσα είπα, έγινε φανερό ότι η Ορθοδοξία διαφέρει από τις άλλες ομολογίες, διότι αυτή, στην Ορθοδοξία διατηρείται η αλήθεια της πίστεως καθαρή, αμόλυντη, ανώθευτη, παρθένος τα λέγαμε, ενώ στις άλλες ομολογίες έγινε νοθεία της πίστεως. Οι άλλες ομολογίες έχουν αλήθειες ανάμεικτες με πλάνες, με ψεύδι. Μία κρίσιμη ερώτηση. Ένας ο οποίος είναι καθολικός, δηλαδή ανήκει στη λεγόμενη Καθολική Εκκλησία ή σε μία από τις ομολογίες, γιατί είναι πάρα πολλές, του προτεσταντικού κόσμου, αυτός δεν θα σωθεί τελικά? Εφόσον όμως, κοιτάξτε κύριε Σωτρόπουλε, γνωρίσει την Ορθοδοξία, γνωρίσει με την έννοια ότι πληροφορηθεί ότι η Ορθοδοξία ισχυρίζει ότι είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά θα πει ότι εγώ έτσι βρήκα από τους γονείς, από τους παππούδες, θα μείνω στην Καθολική Εκκλησία, στον Πάπα ή στον Λούθερο κλπ. Δεν θα σωθεί αυτός ο άνθρωπος? Είναι κρίσιμη ερώτηση. Ή θα πρέπει δηλαδή για να σωθεί, να έχει βεβαία τη σωτηρία, να έρθει στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία? Είναι ερώτημα που απασχολεί πολλούς ετεροδόξους.
Ασφαλώς και πολλές φορές έχω ακούσει και εγώ αυτό το ερώτημα από τους ανθρώπους, τους Ορθοδόξους, τους ειδικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι δεν θέλουν να χαθούν ούτε οι αιρετικοί. Ένας όπως ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Ο Θεός απλά σε όλους τους ανθρώπους, ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όπως λοιπόν ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, έτσι και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι άνθρωποι του Θεού, θέλουν να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αφού υπήρχαν Άγιοι οι οποίοι προσεύχονταν ακόμη και για τη σωτηρία του Σατανά, ο οποίος είναι τόσο διαστραμμένος ώστε αποκλείεται ποτέ να μετανοήσει και να σωθεί. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι του Θεού θέλουν να σωθούν όλοι οι συνανθρωποί τους και θέτουν αυτό το ερώτημα, το μεγάλο και καυτό ερώτημα. Οι ετερόδοξοι, οι αιρετικοί, οι παπικοί παραδείγματος χάρη, οι ευαγγελικοί, οι πεντηκοστιανοί δεν θα σωθούν? Κύριε Ζώγα, είναι δύσκολο το ερώτημα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, σύμφωνα με τη γραφή και με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, είναι ότι ο ασφαλής δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία είναι η ορθή πίστης, η ορθοδοξία. Η κυβωτός της σωτηρίας είναι η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Οι άλλες που λέγονται εκκλησίες, καταχριστικώς λέγονται εκκλησίες, δεν είναι εκκλησίες, είναι αιρέσεις. Και λοιπόν, τις αιρέσεις ο λόγος αν είναι κανείς μέσα στην Ορθοδοξία και αγωνίζεται, λοιπόν, και έχει Ορθοδοξία και αγώνα για ορθοπραξία, να πράττει το καλό, να μην είναι μόνο αυτός σίγουρα θα σωθεί. Ή αν είναι έξω από την Εκκλησία, έξω από την Ορθοδοξία στις αιρέσεις, ο Θεός ξέρει τι θα γίνει. Με το ερώτημα που θέσατε, μπαίνουμε στα οικογενειακά του Θεού. Εγώ θα εκφράσω μια γνώμη. Νομίζω ότι αυτοί που γεννήθηκαν μέσα σε αιρετικό περιβάλλον και δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αλήθεια, την ορθοδοξία, αλλά έχουν καλή συνείδηση και αγωνίζονται. Ας πούμε, ένας γεννήθηκε στην Ιταλία, είναι ένας καλός καθολικός, έχει φόβο Θεού, αγωνίζεται να τηρεί τις εντολές του Θεού, δεν είναι στέση να καταλάβει τις θεολογικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ορθοδοξίας και των άλλων ομολογιών. Αυτός νομίζω, αφού έχει καλή διάθεση και κάνει αγώνα, νομίζω θα σωθεί. Εάν όμως αυτός που γεννήθηκε μέσα στην αίρεση και μεγάλωσε και είναι εις θέση να καταλάβει που είναι η αλήθεια, καταλαβαίνει ότι η αλήθεια είναι στην Ορθοδοξία, ότι η Ορθοδοξία δεν άλλαξε τίποτα από την πίστη, αλλά δεν αλλάζει, ενώ καταλαβαίνει ποια είναι η αλήθεια, αυτός νομίζω δεν θα σωθεί. Αυτοί που είναι θεολόγοι, που είναι καρδινάλοι, που είναι πάπες, που είναι πάστορες, να πάμε και στους προτεστάντες και λοιπά, περίφημοι, κατά κόσμον θεολόγοι, συγγραφείς, μεγάλα ονόματα, που ξέρουν τι πίστευε η αρχαία Εκκλησία, ξέρουν ότι το ίδιο πιστεύει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά δεν αλλάζουν, αυτοί νομίζω δεν θα σωθούν. Και εκείνοι που σίγουρα δεν μπορεί να σωθούν από τους ετεροδόξους, είναι αυτοί που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Όπως και γενικότερα το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Όπως οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτοί είναι πέρα για πέρα αντίχριστοι. Για αυτούς δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οδεύουν προς τον πυθμένα της κολάσεως, στην οποία δεν πιστεύουν βέβαια, αλλά δεν εξαρτάται από την πίστη τους ή από την απιστία τους η ύπαρξη της κολάσεως. Αυτοί είναι οι πιο ταλέποροι άνθρωποι. Λοιπόν, ένας λεγόμενος μάρτυρς του Ιεχωβά, χιλιαστής, για να σωθεί πρέπει να γίνει χριστιανός. Εφόσον αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, είναι αχριστιανοί, μάλλον αντίχριστοι. Λοιπόν, ενδέχεται όμως να μετανοήσει κι ένας από αυτούς, να γίνει χριστιανός, πραγματικός χριστιανός, ορθόδοξος,
να πιστεύει ότι πίστευε η Εκκλησία τους πρώτους αιώνες, και τότε σώζεται κι αυτός και με τη χάρη του Θεού έχουμε επιτύχει να επιστρέψουν κάμποσοι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και να γίνουν σπουδαίοι ζηλωτές ορθόδοξοι χριστιανοί. Όποιος μετανοεί σώζεται. Μία ερώτηση έχουμε, κύριε Σωτρόπουλε. Κατά γράμμα την μεταβιβάζω. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, λέει, για τις εικόνες, έτσι ρωτάει ο τηλεθεατής. Απέναντι των εικόνων. Ναι. Τις εικόνες, όπως οι πατέρες απεφάνθησαν, όπως οι πατέρες εδογμάτισαν, τις προσκυνούμε με σχετική έννοια. Δηλαδή, όταν ασπαζόμαστε, όταν προσκυνούμε μια εικόνα, δεν την προσκυνούμε αυτήν καθεαυτήν, δεν προσκυνούμε το ξύλο ή το ασήμι ή το χρυσάφι ή το χρώμα, τη ζωγραφιά κλπ. Αλλά προσκυνούμε τη μορφή που είναι πάνω στην εικόνα με την έννοια ότι αυτή η προσκύνηση, αυτή η τιμή μεταβαίνει στο πρωτότυπο, μεταβαίνει στο Θεό, μεταβαίνει στο Χριστό, το σαρκωμένο Θεό. Ο Θεός σαρκώθηκε και έτσι απέκτησε εικόνα, μορφή αισθητή, ορατή. Αν ζούσαμε την εποχή του Χριστού και υπήρχε φωτογραφική τέχνη, τότε μπορούσαμε να φωτογραφίσουμε τον Χριστό και να έχουμε τη φωτογραφία του. Ή αν υπήρχαν κάμερες που λέμε. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, όταν προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού, δεν προσκυνούμε την έννοια ότι προσκυνούμε το ξύλο και το χρώμα. Αν προσκυνούσαμε αυτή την έννοια, θα ήμασταν ειδωλολάτρες. Γιατί αυτό έκανε ειδωλολάτρες. Προσκυνούσαν τα ξύλα, προσκυνούσαν τα μάρμαρα, προσκυνούσαν τα σήμια, τα χρυσάφια, τα αγάλματα κλπ. Και έλεγαν ότι αυτά είναι Θεός. Όχι, εμείς δεν λέμε ότι μια εικόνα είναι ο ίδιος ο Θεός, αλλά είναι μια παράσταση, μια ζωγραφιά που μας υπενθυμίζει το Θεό. Είναι σαν μια φωτογραφία που βγάζουμε στο φωτογραφείο του πατέρα μας, της μάνας μας, και όταν τη βλέπουμε ενθυμούμεθα τον πατέρα μας, τη μάνα μας και συγκινούμεθα. Λοιπόν, προσκυνούμε την εικόνα με την έννοια ότι προσκυνούμε τον ίδιο τον Χριστό που είναι στον ουρανό. Αυτή η προσκύνηση που δίνουμε στην εικόνα μεταβαίνει στο Χριστό στον ουρανό. Δεν είμαστε συνεπώς ειδωλολάτρες, όπως λένε αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν, οι ετερόδοξοι, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και οι Προτεστάντες. Θα ήμασταν ειδωλολάτρες αν λέγαμε ότι τα ξύλα, οι εικόνες, τα σήμια, τα χρυσάφια, τα αγάλματα είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό τέτοιο πράγμα δεν λέμε εμείς. Κύριε Σωτρόπουλε, είπατε ότι απονέμουμε την κατασχέση προσκύνηση, ναι. Εννοείται σε Αγίους, σε Αγγέλους. Και σε Αγίους μετά, τον μεν Χριστό. Όπως αναφέρεται το συνοδικό. Προσκυνούμε λατρευτικά ως Θεό. Στον Κύριό μας στον Χριστό. Αποδίδουμε στον Χριστό υψίστη τιμή. Απόλυτη τιμή. Είναι απάντες τιμώσει των Υιών καθώς και τον Πατέρα, όπως αναφέρει ο ίδιος. Στους Αγίους, στην Παναγία και στους Αγίους και στους Αγγέλους αποδίδουμε σχετική τιμή. Λοιπόν, όχι λατρεία. Αυτούς τους τιμούμε ως φίλους του Θεού. Και ο Θεός το θέλει να τιμάμε τους φίλους του, και πρώτος τιμά τους Αγίους ο Θεός ο ίδιος. Και η Γραφή πλέκει το εγκόμιο των Αγίων. Αναφέραμε πρωτήτερα τον ύμνο της πίστεως από την προς Εβραίους επιστολή. Εκεί μέσα στον προς Εβραίους επιστολή ψάλλεται και το εγκόμιο των Αγίων της πίστεως των ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, και τους Αποστόλους μεγάλη είναι η Γραφή, και μνήμη δικαίωμε τεγκομείων, λέγει το βιβλίο των παροιμιών. Βέβαια, ο Θεός τιμά τους Αγίους του. Εκεί στην Αποκάλυψη λέγει ο Θεός, ο Χριστός, ο σαρκωμένος Θεός, λέγει ο Χριστός σε έναν καλό επίσκοπο ότι για να σου δείξω ότι σε αγαπώ θα κάνω τους εχθρούς σου να έρθουν να πέσουν στα πόδια σου και να σε προσκυνήσουν. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο, να θυμούμε. Στο τρίτο της Αποκαλύψεως. Μάλιστα. Προσκυνούμε λοιπόν το Χριστό ως Θεό με λατρευτική έννοια και προσκυνούμε τους Αγίους με σχετική έννοια.
τιμούμε τους Αγίους σαν φίλους του Θεού. Έχουμε μάλιστα εκατοντάδες παραδείγματα. Δεν λατρεύουμε τους Αγίους, απλώς τιμούμε. Έχουμε εκατοντάδες παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, όπου και προφήτες προσκυνούν ή προσκυνούνται χωρίς ο Θεός να διαμαρτυρείται ή να τους τιμωρεί, αλλά το δέχεται ως κάτι το, σύμφωνο με το θέλημά του. Είναι έκφραση θελασμού. Αναφέρω μία περίπτωση όπου ο μεγάλος Μωυσής, ο οποίος δέχθηκε το δεκάλογο, όταν συναντήθηκε, λέει, με τον Πιθερό, του λέει, τον φίλησε και τον προσκύνησε, ο οποίος μάλιστα ήταν ιερεύς των ειδωλολατρών. Ναι, έδειξε σεβασμό. Ακριβώς. Έδειξε σεβασμό. Ο Αβραάμ δεν έσκυψε και προσεκίνησε, λέει, τους κατοίκους της χώρας που κατοικούσε και τον φιλοξενούσαν. Στις ειδωλολάτρες. Έδειξε σεβασμό, δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είπε, με αυτή την τιμητική προσκύνηση, δεν ήθελε να πει ότι είναι θεοί, θεοί κατά φύσιν, έδειξε σεβασμό. Δεν λέει ο Παύλος, τον βασιλέα τιμάτε, και βασιλιάς τότε ήταν ο Νέρονας, ένα θηρίο της Αβύσσου. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν βασιλιάς. Μία ερώτηση, αλλά θα πρέπει να απαντήσετε. Και λέει τον βασιλέα τιμάτε. Μάλιστα. Μία ερώτηση, τους πάντας τιμήσατε, λέει η Γραφή, πολύ περισσότερο τους Αγίους. Κύριε Σωτρόπουλε. Εμεί δεν λύανε τιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεέ, λέει ο Σωτρόπουλε. Εγώ, λέει, ο Θεέ, πολύ τιμώ τους φίλους σου, δηλαδή τους Αγίους. Ακούω, κύριε Ζώδα. Μία ερώτηση που υποβλήθηκε από κάποιον τηλεθετή και μάλλον έχει την έννοια της αιχμής εναντίον σας. Ότι. Αλλά θα απαντήσετε όμως σε συντομία, γιατί έχετε ήδη απαντήσει σε άλλες εκπομπές. Ναι. Ένας ο οποίος, λέει, είναι αφορισμένος, σώζεται. Έτσι ακριβώς είναι η ερώτηση. Ναι. Απαντώ. Εν συντομία, παρακαλώ. Απαντώ με το Λουκά 6:22 έως 23. Απαντώ με το Λόγο του Χριστού. Εάν είναι δίκαιος ένας αφορισμός και δεν μετανοήσει ο αφορισμένος, δεν σώζεται. Πηγαίνει στα τρίσβατα της κολάσεως. Μπορεί να μην λιώσει και το σώμα του και να μαυρίσει και να γίνει τυμπανιαίο. Λοιπόν, εάν όμως είναι άδικος ο αφορισμός, όχι μόνο σώζεται, αλλά έχει και μεγάλο βαθμό σωτηρίας. Γιατί ο Χριστός είπε στους δικούς του, «Μακάρι όταν σας ονειδήσουν οι άνθρωποι και σας αφορήσουν οι άνθρωποι, όχι ο Θεός, και εκβάλωσι το όνομα ημώνος πονηρών και σας δυσφημίσουν, ένε και εν του Υιού του ανθρώπου». Μακάρι λοιπόν, ευτυχείς είστε, είπε ο Χριστός, όταν οι άνθρωποι σας διώξουν και σας αφορήσουν για το όνομά μου. Διότι πιστεύετε στο όνομά μου, διότι υπερασπίζεστε το όνομά μου. Εκείνη την ημέρα του διωγμού και του αφορισμού, να χαίρετε, είπε ο Χριστός, και να σκυρτάτε, να χοροπηδάτε από χαρά, διότι έχετε πολύ μισθό στον ουρανό, και έτσι έκαναν την παλαιά εποχή στους προφήτες. Τους καταδίωκαν και τους δυσφημούσαν και τους αφόριζαν. Εγώ, αφού λέει ο τηλεθεατής απευθύνεται συγκεκριμένως στην περίπτωσή μου, έχω πει και άλλοτε, επαναλαμβάνω, ότι αφορίστηκα, διότι εδώ στην Ελλάδα υπερίσπησα το δίκαιο των 12 Μητροπολιτών και στην Αυστραλία, γι' αυτό προπάντων αφορίστηκα, κατήγγυλα με γλώσσα ισχυρή τις φρικτές αιρέσεις και βλασφημίες του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, Τηλιανού Χαρκιαλάκη, ο οποίος κήρυξε ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός, ότι ο άνθρωπος είναι κτίνος πίθηκος, ότι η Ορθοδοξία και Παπισμός είναι μία εκκλησία και ότι η Αγία Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Αυτές τις φρικτές αιρέσεις και βλασφημίες τις σύλλεξα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, οργίστηκε ο Αυστραλίας, μετέβη στο φανάρι, συνείδησε τον Πατριάρχη που είναι φίλος του και επέμεινε και τον έπεισε να με αφορήσει η λεγόμενη μίζων και υπερτηλής σύνοδος. Δεν αφορίστηκα για καμιά άτιμη πράξη. Αφορίστηκα διότι υπερίσπησα το πρόσωπο του Κυρίου, την πίστη μας και την Αγία Γραφή και γι' αυτό χαίρω και αγάλωμαι. Δεν αισθάνομαι ντροπή, αλλά κάφηση ελ Κυρίου για τέτοιον αφορισμό. Κύριε Σωτρόπουλε, στα 3 λεφτά που υπολείπονται για την εκπομπή μας. Μάλιστα. Ποιοι είναι σήμερα οι εχθροί της Ορθοδοξίας? Να μην τα είπω εγώ όλα, κύριε Ζώγα, να πείτε και εσείς ποιοι είναι οι εχθροί της Ορθοδοξίας, γιατί και εσείς αγωνίζεστε για την Ορθοδοξία. Λοιπόν, να αναφέρομαι και τους αλλοθρήσκους ή αυτούς που... Και οι αλλοθρήσκοι, και φυσικά εχθροί
Ομοιών με θυμών, καθημώνες τύπου. Παραδείγματος χάρη αυτοί που ανήκουν. Μουσουλμάνοι δεν είναι εχθροί της πίστεως. Έστω και αν βρέθηκε πατριάρχης, όπως είναι ο Αλεξανδρίας, ο Παρθένος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι Απόστολος και προφήτης του Θεού, ο Μωάμεθ. Ο πατριάρχης αυτός που είπε ότι ο Μωάμεθ είναι Απόστολος του Χριστού, ήταν μέσα στην υπερτελή σύνοδο που με αφόρησε. Μα... τέτοιοι άνθρωποι με αφόρησαν. Κατ' ουσίαν ο αφορισμένος αφόρησε εσάς, ας πούμε, κύριε Σαντροπή. Ναι. Λοιπόν. Έτσι μου είπε ένας άγιος άνθρωπος που έχει διορατικό και προορατικό χάρισμα και κάνει θαύματα. Μου λέει, κύριε Σωτηρόπουλε, σε αφόρησαν αφορισμένοι. Από το Θεό εννοείται. Ναι. Λοιπόν, να χαίρεσαι και να αγάλεσαι, μου είπαν για τέτοιον αφορισμό. Κύριε Σαντρόπουλε, στους σημερινούς εχθρούς της Ορθοδοξίας μπορούμε να χαρατάξουμε τον παπισμό, ο οποίος δυστυχώς αριθμεί 600 με 700 εκατομμύρια, τουλάχιστον κατ' όνομα καθολικούς λεγόμενους. Ο Πάπας πήρε στο λαιμό του το μεγαλύτερο μέρος της χριστιανοσύνης. Οι λεγόμενες προτεσταντικές ομολογίες, όπως είναι οι Ευαγγελικοί, οι Πεντηκοστιανοί, οι Μεθοδιστές, οι Αδβεντιστές, οι Κουάκηροι, οι Μορμόνοι. 2.000 περίπου παραφιάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μασονισμός ανήκει στους εχθρούς της πίστεώς μας. Στους φοβερούς εχθρούς. Γιατί έχει αρκετούς ισχυρούς της ημέρας. Ναι, είναι η Μασονία κοσμικά είναι πανίσχυρη. Κοσμικά. Κοσμικά. Τονίζω τη λέξη αυτή. Υπεράνω όμως πάντων είναι η πνευματική δύναμη. Είναι ο οικουμενισμός μια ύπουλη πραγματικά με απειλή κατά της Ορθοδοξίας, όπου υπάρχουν και δικοί μας λεγόμενοι Ορθόδοξοι που αποδέχονται αυτά τα κηρύγματα. Αυτός είναι ο φοβερότερος νομίζω εχθρός. Ο υπουλότερος, ο επικίνδυνότερος, διότι είναι εν ονόματι δύναμη της αγάπης, όπως είπατε, της ειρήνης, ρίχνει μεγάλα συνθήματα της αδελφοσύνης, της δικαιοσύνης, της προόδου. Θέλει να ενωθούν όλα τα δόγματα χωρίς οι αιρετικοί να εγκαταλείψουν τις αιρέσεις τους. Δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος, κύριε Σωτρόπουλο, παρακαλώ, κλείστε την εκπομπή. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, μιλήσαμε για την πιο μεγάλη υπόθεση. Πιο μεγάλη υπόθεση για τους χριστιανούς είναι η Ορθοδοξία. Να καταλήξουμε. Δεν αρκεί να μιλάμε για Ορθοδοξία. Πρέπει να ερευνούμε τα ιερά κείμενα για να αισθανόμαστε τα μεγαλεία και τα θέλγετρα της Ορθοδοξίας, να μελετούμε τις γραφές και τα πατηρικά κείμενα και να έχουμε πίστη ακράδαντη στην Ορθοδοξία και να παρακαλούμε το Θεό να μας προσθέτει πίστη, να αυξάνει την πίστη σε αυτή την εποχή που συρρυκνούται ο χριστιανισμός, που μειώνεται η πίστη, υφίσταται έκλειψη σαν όπως υφίσταται μερικές φορές ο ήλιος. Να παρακαλούμε τον Θεό να αυξάνει την πίστη μας και εκτός από την Ορθοδοξία να αγωνιζόμαστε να έχουμε και ορθοπραξία. Να εφαρμόζουμε την Ορθοδοξία, τα διδάγματα της πίστεώς μας, να γινόμαστε όλο και πνευματικότεροι άνθρωποι. Και με δυο φτερούγες, την Ορθοδοξία και την Ορθοπραξία, θα πετάμε σαν αητή χρυσάετη στα ύψη και όταν φύγουμε από το μάτιο αυτό κόσμο θα ευρεθούμε κοντά στον Εντριάδη Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, στον ένα και αληθινό Θεό, ο η δόξα και το κράτος εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.